Ποιος παίζει καθυστερήσεις, σπατάλα τον χρόνο και το δημόσιο χρήμα. Ποιος δεν σέβεται την ιστορική μας κληρονομιά. Όπως πριν, έτσι και τώρα, η Νέα Δημοκρατία. 1986. Ο γαλάζιος δήμαρχος Σωτήρης Κούβελας, μετέπειτα υπουργός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υπόσχεται στην πόλη μετρό, με χρηματοδότηση από το δημοτικό ραδιόφωνο. Η περιβόητη κουβελότρυπα ανοίγει και για χρόνια μένει ανοιχτή πληγή που ταλαιπωρεί τη Θεσσαλονίκη. Οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας Πασόκ έρχονται και φεύγουν. Τα χρόνια περνούν, μποτιλιαρισμένα μέσα σε γιοταχή και ταξί, στιβαγμένα στα αστικά λεωφορεία του αμαρτωλού ΟΑΣΤ. 1992. Η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφασίζει την κατασκευή του μετρό, με σύμβαση παραχώρηση σε ιδιώτη. Αλλά ο υπροπολογισμός είναι μεγάλος. Κανείς ιδιώτης δεν τον αντέχει και το έργο εγκαταλείπεται το 2002. 20 χρόνια χαμένα. Έργο μηδέν. Εκατομμύρια σε μια μαύρη τρύπα. 2006. Το έργο πλέον ξεκινά, αφού πια γίνεται δημόσιο, με συγχρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Οι αρχαιολογικές μελέτες δείχνουν ότι θα βρεθούν πολύ σημαντικά αρχαία. Από την πρώτη στιγμή όλοι γνωρίζουν. Αλλά ξεκινούν το έργο χωρίς να έχουν κανένα σχέδιο παρά μόνο για την καταστροφή των αρχαίων. Ο χρόνος τρέχει. Οι ρυθμοί του έργου βασανιστικά άργοι. Η Θεσσαλονίκη μια λαμαρινούπολη και η καθημερινότητα αφόρητη. 2012. Είναι η χρονιά που βάσει τη σύμβαση το μετρό θα πρέπει να παραδοθεί. Όμως δεν είναι έτοιμο. Το χρονοδιάγραμμα έχει ήδη πάει 5 χρόνια πίσω. Τα 6 χρόνια έγιναν 11 και το μετρό Θεσσαλονίκης ανέκδοτο. Δεκέμβριος 2012. Αποκαλύπτεται στο σταθμό Βενιζέλου η καρδιά της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Μία από τις σπουδαιότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων χρόνων. Συμπληρώνεται η εικόνα των παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών μνημείων της Θεσσαλονίκης που αποτελούν παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Ο νόμος απαιτεί όταν υπάρχει λύση τα αρχαία να παραμένουν στη θέση τους. Η λύση υπάρχει, το λένε οι επιστήμονες. Όμως η κυβέρνηση Σαμαρά θέλει την απόσπαση και βάζει το διχαστικό δίλημα. Ή μετρό ή αρχαία. Για να κρυφτούν οι ευθύνες της για τις τεράστιες καθυστερήσεις από την καταστροφική διαχείριση του έργου. Ιανουάριος 2015. Η κυβέρνηση Σαμαρά φεύγει παραδίδοντας το έργο σταματημένο, με εκατοντάδες εργαζομένους στην ανεργία, μόνο το 1/3 υλοποιημένο, χωρίς σύραγγες, ό,τι υπόγειους σταθμούς, πάνω από 90 εκατομμύρια δαπανημένα για αρχαιολογικές εργασίες, τον εργολάβο και χρεοκοπημένο και να ζητά και τα ρέστα, δηλαδή πρόσθετες αποζημιώσεις 1,154 εκατομμύρια για το 1/3 μόλις του έργου, όταν το συνολικό κόστος στην αρχική σύμβαση ήταν 900 εκατομμύρια. Με όλα αυτά, και το μετρό στην ώρα του, και τα αρχαία στη θέση τους, γίνεται? Γίνεται. Με κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Με το καλημέρα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ περιορίζει τις απαιτήσεις του εργολάβου για τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας από το 1,154 εκατομμύρια μόλις τα 187 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Υποδομών διασφαλίζει την ύπαρξη τεχνικής λύσης για την παραμονή των αρχαίων στη θέση τους. Τα έργα επανεκκινούν και τρέχουν σε όλα τα εργοτάξια. Δίνουν δουλειά σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους. Το μετρό δεν κολλά πια στο σταθμό Βενιζέλου. Οκτώβριος 2015. Γίνεται αυτό που επιβάλλει ο νόμος. Το Υπουργείο Πολιτισμού εκδίδει απόφαση για την καταχώρα διατήρηση των αρχαιοτήτων προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα και η αυθεντικότητά τους. Φεβρουάριος 2017. Εγκρίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού η λύση που καταθέτει η Αττικό Μετρό. Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου. Απρίλιος 2017. Ολοκληρώνονται οι σύραγγες της κύριας γραμμής. Μάιος 2017. Αρχίζει η διάνοιξη των σειράγγων της επέκτασης για Καλαμαριά. Ιούλιος 2018. Ολοκληρώνονται οι σύραγγες της επέκτασης. Σεπτέμβριος 2018. Ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των μελετών του σταθμού Βενιζέλου. Αρχίζει η κατασκευή στο επίπεδο -1 και στις προσβάσεις του. 2019. Μέσα σε 3 χρόνια γίνεται αυτό που φάνταζε κατόρθωτο για 30. Το 75% του μετρό ολοκληρώνεται. Το 97% των έργων πολιτικού μηχανικού, το 100% των σειράγγων. Οι λαμαρίνες φεύγουν. Προχωρά η επέκταση για Καλαμαριά. Χωροθετούνται οι σταθμοί προκειμένου το μετρό να έρθει και στη δυτική πλευρά της πόλης. Φεβρουάριος 2019. Ο εργολάβος επιβεβαιώνει δημόσια ότι το έργο είναι εντός χρονοδιαγράμματος και το 2020 θα έχει τελειώσει. Έτσι έτρεξε το μετρό με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που το παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία σχεδόν έτοιμο, μαζί με 1 δις ευρώ στα αποθεματικά της Αττικό Μετρό. Το πιο γνωστό ανέκδοτο για την πόλη της Θεσσαλονίκης πάβει να είναι πιο ανέκδοτο, αλλά γίνεται πραγματικότητα.
Σεπτέμβριος 2019. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γίνεται ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που από το βήμα της ΔΕΘ εξαγγέλει το σταμάτημα ενός μεγάλου έργου προκλητικά και χωρίς καμία τεκμηρίωση. Η απόφασή μας είναι να επιστρέψουμε στην αρχική λύση για το σταθμό. Με απόσπαση. Αναβάλει την έναρξη λειτουργίας στο μετρό τουλάχιστον για 3 χρόνια. Προαναγγέλει τον τεμαχισμό και την απόσπαση των αρχαίων, την καταστροφή της ακεραιότητας και της αυθεντικότητάς τους, βάζοντας χειρόφρενο στο μετρό και δυναμίτη στην ιστορική κληρονομιά της Μακεδονίας. Και εκατομμύρια ευρώ στις τσέπες του εργολάβου για νέες αποζημιώσεις. Σήμερα, η λειτουργία του μετρό πάει μετά το 2023 και βλέπουμε. Οι σταθμοί κάθονται αραχνιασμένοι. Ο εργολάβος πληρώνεται ξανά αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων επειδή το έργο έχει παγώσει. Η Νέα Δημοκρατία θέλει τα αρχαία να τα κάνει κομμάτια. Μοναδικό έργο της, το ξύλωμα όσων έγιναν στο σταθμό Βενιζέλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μαζί ξυλώνει και την αξιοπιστία της. Με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη, ούτε μετρό, ούτε αρχαία. Γινόταν αλλιώς. Γινόταν. Το μετρό θα λειτουργούσε κανονικά με 12 από τους 13 σταθμούς στο τέλος του 2020. Από τη Νέα Ελβετία μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και η επέκταση για την Καλαμαριά μέσα στο 2021. Με το σταθμό Βενιζέλου να κατασκευάζεται με τα αρχαία κέραια, αυθεντικά, αμετακίνητα στη θέση τους όπως ο νόμος απαιτεί. Με κόστος μικρότερο από την απόσπασή τους. Με χρόνο παράδοση του σταθμού το 2023, χωρίς αυτό να εμποδίζει τη λειτουργία των υπολείπων σταθμών. Και με την ειδική μελέτη για την κατασκευή του να υπάρχει ήδη, να είναι ρεαλιστική και να αποτελεί τη μόνη νόμιμη λύση. Δηλαδή, στο τέλος του 2020 θα είχαμε και μετρό και αρχαία στη Θεσσαλονίκη.